Είσαι ο άνθρωπος που σαν να είσαι μέσα στα καμαρίνια των παρουσιαστών, ρε παιδί μου. Τα ξέρεις όλα. Νιώθω τυχερός που σε αυτή τη σεζόν, σε ό,τι είπα έχω πέσει μέσα και επίσης σε μια τελευταία ανατροπή που όπως όλα δείχνουν έχουμε με τον Νίκο Μουτσινά που επέμενα ότι δεν έχει υπογράψει στον Αντένα και σε αυτό επιβεβαιώνομαι. Ο Νίκος Μουτσινάς όπως όλα δείχνουν θα είναι στον Αλφα. Θα κάνει το καλό μεσημεράκι σε μια edition βραδινή. Απλά δεν έχουν κουμπώσει μέρες αν θα παίζει Παρασκευή Σάββατο ή Παρασκευή Κυριακή. Το deal. Ποιος θα το κάνει? Έγιναν πάρα πολλά δοκιμαστικά. Ξέρω ότι πριν από 10 μέρες ο Αλφα θέλησε να κάνει και ένα κρυφό δοκιμαστικό με 3-4 πρόσωπα. Θα είναι άντρας ο παρουσιαστής. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα είναι άντρας. Και οφείλει ο Αλφα αυτή τη στιγμή να αποφασίσει ποιος από τους ηθοποιούς, γιατί οι περισσότεροι που πέρασαν από το casting είναι ηθοποιοί, θα αναλάβει τα ενία του deal. Υπάρχει πρόταση προς την Μαρία Νασοπούλου. Για να κάνει η Μαρία και το info για να και κάνει το όλο το, αυτό το πακέτο του 8-12 ή του 9-12,5, δεν ξέρω πώς θα είναι αυτή η ζώνη. Υπάρχει και μια πρόταση και ένα ρεπορτάζ που βγήκε τις τελευταίες μέρες με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να εμπλέκεται σε αυτή τη ζώνη μαζί με τον Θανάση Πάτρα. Φύσατη η προσέγγιση που έχει γίνει προς τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, αλλά νομίζω υπάρχει μεγάλο χάσμα στο οικονομικό κομμάτι. Και ο Δημήτρης, αν δεν έπαιρνε καλά χρήματα, δεν θα άφηνε το Μέγκα και την πρόταση που έχει για να είναι με τη Φέη Σκορδά του χρόνου, για να πάει στον Αντένα και απλά για να παρουσιάσει μια εκπομπή. Ο Θανάσης Πάτρας. Είναι μια λύση ο Θανάσης. Αλλά όχι μόνος του, θα τον έβλεπα στον Αντένα σε ένα τέτοιο φορμάτ εκπομπής. Έχει δεχτεί και αυτός προτάσεις, νομίζω θα ήταν το ιδανικό σενάριο για τον Θανάση να είναι με τον Δημήτρη τον Ουγγαρέζο μαζί, αλλά νομίζω ότι ο Δημήτρης επειδή είναι ένα άτομο που λειτουργεί και συναισθηματικά και δύσκολα αλλάζει τα κανάλια, με τη Φέη νομίζω μπορεί να δέσει και να είναι ένα πολυεργαλείο και χρήσιμο συνεργάτης δίπλα στη Φέη Σκορδά. Ποιοι άλλοι θα είναι το πλευρό της Φέη στην επόμενη σεζόν? Δεν έχει οριστικοποιηθεί κάτι. Η Φέη μιλάει αυτή τη στιγμή με το κανάλι. Αν εξαιρέσω τον Άγγελο το Βουράκι που τον θέλει η Φέη στην ομάδα της, νομίζω ότι κανένας άλλος δεν έχει κλείσει και προσπαθούν και δίνουν κάθε μέρα μάχη με την έννοια ότι βλέπουν κόσμο. Η ίδια η Φέη τηλεφωνεί σε κόσμο για να έρθουν στην εκπομπή της. Πάμε λίγο στην Κατερίνα Καινούριου. Η Κατερίνα θα έχει η ανανέωση του χρόνου στην ομάδα της. Ξέρω ότι ψάχνουν κόσμο μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Ξέρω ότι έχουν έρθει σε μια προφορική συμφωνία με τον Στέφανο τον Κωνσταντινίδη να επιστρέψει. Γνωρίζω ότι μιλάνε με κόσμο. Τουλάχιστον για άλλο ένα άτομο έχουν μιλήσει και με άντρες και με γυναίκες να βρίσκεται στο πάνελ της Κατερίνας. Και για το τέλος κράτησα τη Δανάη Μπάρκα. Δεν νομίζω ότι θα δούμε τρομερές αλλαγές θεματολογικά στην εκπομπή της Δανάης. Σίγουρα μετακομίζει πλέον. Και λίγο μετά τη μία, μετά το δελτίο ειδήσεων. Σίγουρα θα μείνει ο Άρης ο Καφατζίκης εκεί. Α, σίγουρο, δεν θα πάει Φέη που λέγανε. Όχι. Ο Άρης έχει μια πολύ καλή σχέση με τη Δανάη. Θα δούμε ένα ή δύο καινούργια πρόσωπα σίγουρα στην ομάδα της Δανάης. Απολαυστικός Χάρης Λεπιδάκης. Να ξεκινήσουμε με Δημήτρη Ουγγαρέζο και Θανάση Πάτρα και να πάμε λίγο σε αυτά που θέλει το ρεπορτάζ. Μας λέει κάτι ο Χάρης Λεπιδάκης εδώ πέρα που έχει πολύ μεγάλη σημασία και ειδικά τη στιγμή αυτή. Λέει ότι υπάρχει ένα χάσμα οικονομικό όσον αφορά τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τον Αντένα. Και να βάλω κι εγώ ένα ερώτημα. Όταν είσαι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, θέλεις να παρουσιάσεις μια εκπομπή. Το να μην σου παρέχουν κάτι που θα επηρεάσει το περιεχόμενο και αυτό που θέλεις να βγάλεις ως εκπομπή, το κατανοώ απόλυτα γιατί σε ενδιαφέρει να κάνεις αυτό που θες και να είναι άρτιο. Στο οικονομικό όμως, σίγουρα δεν θα βάλεις και λίγο νερό στο κρασί σου. Καλή, όχι πολύ, αλλά λίγο. Μισό κάτι να πω, γιατί είπε μια λέξη κλειδί που καταλάβαμε νομίζω όλοι πάρα πολλά από αυτό. Είπε δεν θα αφήνει το Μέγκα απλά για να πάει να παρουσιάσει μια εκπομπή. Δηλαδή και γίνει το οικονομικό. Απλά για να γίνει επικεντρικό. Σαν να του κάνα την πρόταση, ο Αντένα που τον ξέρει και πάρα πολύ καλά τον Δημήτρη και φαντάζομαι ξέρει και τι χρήματα έπαιρνε κτλ. Και μπορεί να έχει στο μυαλό του αυτό που έπαιρνε τότε. Νομίζω ότι του δίνουν τα ίδια χρήματα που έπαιρνε μέχρι τώρα. Ως πρωτοβιολί πες, όπως το θες πες το, για να παρουσιάσεις. Επίσης, να πούμε κάτι. Η αμοιβή έχει να κάνει και με το πόσο σε εκτιμούν σαν επαγγελματία. Τι ευθύνες έχεις, παιδιά. Είναι και τι ευθύνες έχεις. Εγώ, παιδιά, λέω κάτι άλλο. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Εγώ λέω ότι όταν έχεις... και ο ίδιος το έχει πει και το λένε και άνθρωποι που το ξέρουν. Είναι μια ευκαιρία που τη θέλει πολλά χρόνια. Το να παρουσιάσει. Εγώ θεωρώ ότι για ένα επαγγελματία στον Δημήτρη Ουγγαρέζο, το Α και το Μ είναι σίγουρα το αποτέλεσμα που θέλει, γιατί ξέρω θα σχολιαστεί, να είναι άρτιο και όπως θέλει εκείνος να είναι. Από εκεί και πέρα, όταν είναι
είναι κάτι τέτοιο που το θες κάποια χρόνια, δεν θα πεις θα κάνω και ένα βήμα πίσω όσον αφορά τις απολαύσεις προσωπικές μου. Παιδιά, εγώ αυτό σκέφτομαι. Περιμένετε λίγο. Αυτό το βάρος γνώμης βαρύνει εμένα. Εγώ το σκέφτομαι. Δεν ξέρουμε τι λες. Απλά θα σου πω κάτι. Υπάρχουν διάφορα εδώ πέρα τα οποία δεν τα συνυπολογίζεις. Πρώτον, η αλήθεια είναι ότι ο Δημήτρης είναι ένας άνθρωπος πολύ σταθερός. Αλλάζει πολύ δύσκολα κανάλι. Και ειδικά όταν είναι ευχαριστημένος από τα κανάλια. Πριν δύο εβδομάδες έχει πει ότι δεν θα έχω πλέον ρομαντισμούς και συναισθηματισμούς, θα είμαι ρεαλιστής. Και το ρεαλιστής έγκυται στο ότι σου θα βάλει κάτω τα δεδομένα του, θα δει τις προτάσεις του, γιατί αυτό που συζητάμε από την Παρασκευή ως ρεπορτάζ είναι ένα ρεπορτάζ πρότασης, δεν είναι κάτι κλεισμένο. Θα βάλει κάτω το ρεπορτάζ και εμένα ξέρεις τι μου δείχνει ο Δημήτρης με αυτό που λέει ο Χάρης φυσικά, γιατί ακούμε τι λέει ο Χάρης τόση ώρα. Με αυτό που λέει μου δείχνει ότι εμένα δεν είναι το θέμα μου απλά να παρουσιάσω κάτι. Βάζω όλα τα δεδομένα κάτω, το να είμαι μέλος μιας ομάδας είναι εξίσου σημαντικό και μπράβο του που το σκέφτεται έτσι. Και από εκεί και πέρα θα τα βάλω κάτω όλα, χρήματα, ομάδα, συνεργάτες και θα αποφασίσω. Ναι, από την άλλη σκέφτομαι ότι είναι σε ένα κομβικό σημείο της καριέρας του Δημήτρης αυτή τη στιγμή. Γιατί έχει δύο προτάσεις και θα σου πω τι εννοώ. Από τη μία φαίνεται ότι τον θέλει Θεής Κορδά για το πρωινό του Μέγκα που όμως ακόμα είναι στον αέρα. Γιατί από ό,τι μαθαίνουμε δεν είναι κάτι, δεν έχει υπογράψει. Και από την άλλη έχει έρθει η στιγμή που περίμενε ενδεχομένως, από ό,τι μπορώ να καταλάβω και εγώ χρόνια, να επιστρέψει ο κεντρικός παρουσιαστής με τον Θανάση Πάτρα σε ένα δίδυμο στον Αντένα που θα έλεγε κανείς ότι θα έπρεπε τώρα, εγώ το σκέφτομαι ή όπως θα σκεφτόμουν ίσως εγώ στη θέση του, εντάξει, να πάρει το ρίσκο. Και να κάνει το βήμα. Αυτό δυστυχώς είναι αυτό που νομίζουμε εμείς όλοι. Γιατί λες να πάρει το ρίσκο. Ότι πρέπει και καλά να κάνει το ρίσκο. Είπε μια τάκα ο Κωνσταντίνος. Θέλω να σταθώ λίγο. Είπε να πάρει το ρίσκο. Γιατί προφανώς όταν φεύγεις από μια τηλεοπτική παρέα, ακόμα και αν είσαι και το πρώτο βιολί που λέμε, που εμένα δεν μου αρέσουν τα βιολιά, δεν είναι ορχήστρα, αλλά καταλαβαίνεις πώς το λέω. Και πας να αναλάβεις εκπομπή, να ηγηθείς μια ομάδα και εν τέλει ή την αποτυχία ή την επιτυχία να την καρποθείς και να ακούσεις τεράστια κριτική, παίρνεις ένα τεράστιο ρίσκο. Γιατί πρέπει, μόνο αυτό θέλω να πω. Αν πάρεις αυτή την απόφαση να βγεις μπροστά ως κεντρικός παρουσιαστής, κάτι που έχεις ξανακάνει στο παρελθόν, και μπορεί να έχεις φάει και τα μούτρα σου ή να έχεις σκεφτεί και να έχεις μάθει από τα λάθη σου, πρέπει να δεις όλες τις παραμέτρους και όλες τις συνθήκες. Μπορεί να μην του δίνει ο Αντένα, ας πούμε, στο μυαλό του την εγγύηση για να το κάνει.